οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης απέναντι βέβαια σε αυτή τη διεθνή, την τεράστια διεθνή ενεργειακή κρίση ήταν άμεσες. Η κλιμάκωση της κρίσης απαιτεί την επέκταση των μέτρων επειδή εμείς είμαστε δίπλα στα νοικοκυριά ως κυβέρνηση και θέλουμε να τους στηρίξουμε από αυτές τις έκτακτες εξαιρετικές συνθήκες. Υπερδιπλασιάζουμε τα κεφάλαια που εισφέρουμε στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης από τις δημοπρασίες των ρήπων και έτσι από τα 150 εκατομμύρια ευρώ που είχαμε ανακοινώσει αρχικά, το Ταμείο θα λάβει 400 εκατομμύρια ευρώ. Το ύψος κρατικής στήριξης αυξάνεται κατά 100%, διαμορφώνεται στα 60 ευρώ τη μεγαβατόρα από 30 ευρώ που είχε αρχικά ανακοινωθεί. Αυτό σημαίνει μια απευθείας κρατική επιδότηση της κυβέρνησης της τάξης των 18 ευρώ το μήνα για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει μέχρι 300 κιλοβατόρες, επαναλαμβάνω, σε μηνιαία βάση. Επιπλέον η ΔΕΗ θα αναλάβει, και ζητάμε βέβαια και από τους υπόλοιπους παρόχους, επιπλέον στήριξη, θα αναλάβει επιπλέον να κάνει επιπλέον έκπτωση ώστε να καλύψει και το διάστημα της κατανάλωσης μεταξύ 300 κιλοβατόρων και 600 κιλοβατόρων το μήνα. Για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου η στήριξη ανέρχεται στα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα η μηνιαία επιδότηση στους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου θα είναι 24 ευρώ το μήνα, ώστε αυτοί να μην δουν καμία αύξηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, ειδικά για τους καταναλωτές φυσικού αερίου, να προωθήσουμε μια έκπτωση από την ΔΕΠΑ Εμπορίας τουλάχιστον 15% στο κόστος προμήθειας στα νοικοκυριά και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα η ΔΕΠΑ Εμπορίας να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους ιδιώτες παρόχους να τους διαθέσει φυσικό αέριο με επιπλέον έκπτωση και αυτή την έκπτωση και οι υπόλοιποι πάροχοι να την περάσουν απευθείας στα νοικοκυριά και στους καταναλωτές τους. Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο. Σε αυτή την πρωτόγνωρη, σε ένταση και διάρκεια ενεργειακή κρίση δεν θα αφήσουμε κανέναν νοικοκυριό και κανέναν Έλληνα απροστάτευτο.